Σε όλων μπήκαν μπροστά αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε κατά την άποψή μας να μπουν, το έχουμε ξαναπεί. Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν ψυχήτη και σώματι σε αυτό που λέγεται τουρισμός για τη Χαλκιδική. Και φτάσαμε το 2017, πριν από λίγους μήνες, αν θυμάμαι καλά, ημέρες ίσως, το ΤΕΙ της Μακεδονίας να έρθει με κάποιους Βιετναμέζους ειδικούς του τουρισμού, να δουν τη λειτουργία του τουριστικού οργανισμού Χαλκιδικής. Το φανταζόταν κανείς αυτό πριν από 7 χρόνια. Με την καμία. Αυτό τι δείχνει? Ότι μάλλον κάνουμε καλά τη δουλειά μας όσοι συμμετέχουμε σε αυτόν τον οργανισμό. Με σύνεση, με ορθολογική διαχείριση των χρημάτων λίγων ή πολλών που έχουμε, με την προσπάθεια όλων και τη συνεισφορά όλων, φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο του τουριστικού οργανισμού Χαλκιδικής. Εύχομαι ολόψυχα, είμαστε δεν είμαστε εμείς, και να συνεχίσει και να προοδεύσει ο τουριστικός οργανισμός και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Υποδομές, να περιοριστώ εγώ στο δικό μου το κομμάτι για να μην τρώω τον χρόνο και τους άλλους. Το καλό νέο είναι ότι πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε 30 περίπου εκατομμύρια για τα οδικά κυκλώματα της περιφέρειας Χαλκιδικής Μακεδονίας. Αξιοποιώντας η Χαλκιδική το πλεονέκτημα εντός αγωγικών, βάλτε το, του μεγάλου οδικού κυκλώματος που έχει, στο τέλος της χρονιάς θα έχει αξιοποιήσει περίπου το 30% από αυτά, το 1 τρίτο. Ένας νομός στους 7, αυτό είναι καλό, γιατί έχει, όπως είπαμε, ιδιαίτερα μεγάλο κύκλωμα, περίπου 10 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια είναι από τα 30, 3 που είχαμε βγάλει το 2016, συν 3.800, τα οποία είναι δημοπρασίες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη για το επόμενο χρονικό διάστημα, πάνω από 10 δηλαδή. Αυτό που ζήτησα, μια και ο Γρηγόρης είπε για το σύνολο της περιφέρειας, ελπίζουμε η Πρωτομαγιά να μας βρει φωτισμένους καταρχήν.